Φυλάκια μνήμης. Μια βάρκα γεμάτη θάλασσα, αμμό και βότσαλα. Την απλότητα όλων αυτών πραγματεύεται ο καλλιτέχνης Στέλιος Γαβαλάς στην γκαλερί Έκφραση, θέλοντας να μας μεταβιβάσει την ανησυχία του για ό,τι φυσικό χάνεται. Είναι η τελευταία δουλειά 2 ετών που έχει θέμα τη θάλασσα. Μιας και πλησιάζει το καλοκαίρι, όλα τα θέματα είναι καλοκαιρινά. Τα οποία τα έχω εγκλωβίσει, μπορώ να πω, μέσα σε μπαούλα και βαλίτσες και μέσα σε μία βάρκα, για να ταξιδέψει ο κάθε θεατής που θα δει την προσωπική μου δουλειά. Παριστάνουν την όμορφη Ελλάδα μας που τη λατρεύουν όλοι, γιατί είναι το ωραιότερο του κόσμου περιβόλι. Ταξιδευτής ως άλλος Οδυσσέας, ο επισκέπτης της έκθεσης βαδίζει στην πανέμορφη Ελλάδα με την ρεαλιστική αναπαράσταση του καλλιτέχνη πάνω στα έργα. Η ζωή είναι πολύ πιο ωραία όταν ξέρεις να τη βλέπεις με ματιές δικές προσωπικές. Τελικά η δουλειά του Στέλιου Γαβαλά, αν και αντλεί την καταγωγή της από τις εικαστικές τάσεις που άνθησαν τις δεκαετίες 60 και 70, διεκδικεί σήμερα επάξια το δικαίωμα της πρωτότυπης, ευρηματικής, ευφάνταστης αλλά και αυθεντικής γραφής. Η έκθεση γλυπτικής έχει διάρκεια έως τις 9 Ιουνίου και σας περιμένει να σας ταξιδέψει στο γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας αλλά και στο πανέμορφο μπλε του Αιγαίου. Θαλασσινή είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στην αίθουσα